Πλημμυρικά φαινόμενα στο Μεσολόγγι. Ζημιές στο οδικό παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας. Οι ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο ρήμαξαν ένα εστιοφόρο στα βράχια. Λιμνοθάλασσα θυμίζει η πόλη του Μεσολογγίου από ψηλά μετά από την σφοδρή καταιγίδα. Σπίτια βρίσκονται μέσα στο νερό, καλλιέργειες και μεγάλη έκταση γης καλύφθηκαν από λάσπες. Η νύχτα ήταν δύσκολη. Δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Η πυροσβεστική προέβη σε 8 απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων. Ναι. Μάλιστα, 2 εξ αυτών κρίθηκε επιβλημένη η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Έχουμε πλημμυρίσει και άλλες φορές, αλλά αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Οι κάτοικοι με σκούπες και κουβάδες στα χέρια προσπαθούν να βγάλουν τα λασπόνερα από τα σπίτια τους. Γυμίσαν όλα, τα έχουμε. Όλα τα δωμάτια έχουν γυμίσει. Καταστροφή, παιδιά. Η πυροσβεστική δέχτηκε συνολικά 170 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στην περιφερειακή ενότητα της Ετωλοκαρνανίας. Ενώ κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης, ένα πυροσβεστικό όχημα έπεσε σε χαντάκι που είχε πλημμυρίσει χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Μας έσωσε η πυροσβεστική για τρίτη φορά. Η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές και στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας. Τα ορμητικά κύματα έφτασαν μέχρι την οδό Ναβαρίνου, με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις να πλημμυρίσουν. Από αύριο το απόγευμα και μετά να μένουμε και νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλούδες ανέμους στις θάλασσές μας. Από την κακοκαιρία και τους δυνατούς ανέμους των τελευταίων ημερών στην Κεφαλονιά δεν γλίτωσε αυτό το ιστιοφόρο, το οποίο τσακίστηκε πάνω στα βράχια. Ευτυχώς όμως το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί χωρίς να κινδυνεύσει.